αν είναι φταίξιμο του Δήμου τελικά. Εμείς δεν θα αποζημιωθούμε ποτέ. Μέσω του Δήμου Σιτίας θα γίνει καταγραφή των οχημάτων που επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα της 15ης Οκτωβρίου. Προσπάθεια όλων είναι να βοηθούν όλοι οι συνδημότες να αποκατασταθούν όσο γίνεται γρηγορότερα με οικονομική βοήθεια για τις ζημιές που πάθανε ή για τα αυτοκίνητα που επλήγησαν. Οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του Δήμου προσκομίζοντας τα έγγραφα του οχήματός τους, προκειμένου να γίνει επίσημη καταγραφή από επιτροπή που έχει ήδη συσταθεί. Εμείς αυτό που ζητούμε από τους συνδημότες είναι να υπάρχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, δηλαδή άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας και ένα καταγραφικό φωτογραφικό υλικό, αν υπάρχει, ούτως ώστε να πιστοποιείται η ζημιά. Περίπου 250 είναι τα οχήματα, αυτοκίνητα και μηχανές που υπέστησαν ζημιές, με τους ιδιοκτήτες να αγωνιούν αφού δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη αποζημίωσης στο νόμο. Έχουν φύγει ήδη κάποια αυτοκίνητα, δεν υπάρχει σωτηρία, έχουν καταστραφεί τελείως. Κάποιοι έχουν απελπιστεί τελείως και έχουν δώσει τα μάξι τους, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φτιαχτούν. Είναι τόσο μεγάλο το κόστος της ζημιάς. Την ίδια ώρα δρομολογείται και η διαδικασία κατεδάφισης της γέφυρας του Αγίου Ιωάννη στον ποτάμο Παντέλη, αλλά και η εγκατάσταση ως προσωρινή λύση μιας γέφυρας στρατού τύπου Μπέλη, ώστε να αποφευθούν νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Βεβαίως θα πρέπει να αναζητηθεί μόνιμη λύση στην συγκεκριμένη περιοχή, διότι είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα εδώ προφανώς και δεν είναι τωρινό. Έχουμε επιδοθεί σαν αγώνα δρόμου όλοι. Ο Υπουργός, τα Υπουργεία, εμείς, όχι μόνο για να αποκαταστήσουμε την καθημερινότητα στην πόλη, αλλά και να βρούμε τις λύσεις εκείνες άμεσα, ούτως ώστε τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί να ελαχιστοποιηθούν.